Υπάρχει μια εξέλιξη την οποία το μεταδώσαμε πριν από λίγο και στον διαδικτυακό μας τόπο Κώστα. Δεν θα γίνουν debate από την ΕΡΤ στις έδρες των περιφερειών. Σωστά το θέτεις για τις έδρες των περιφερειών. Υπήρξε απαντητικό έγγραφο προς τους υποψήφιους περιφερειάρχες Πελοποννήσου. Φαντάζομαι ότι το ίδιο έγγραφο θα έχει αποσταλεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με την περιφερειακή αυτή αυτοδιοικητική διαδικασία για τις εκλογές, όπου τους γίνεται γνωστό ότι η ΕΡΤ δεν θα μπορέσει να πράξει. Να μπει σε μια διαδικασία να κάνει τηλεμαχίες στις έδρες των περιοχών. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό εάν θα γίνει κάποιο debate για όλες τις περιφέρειες στις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή της ΕΡΤ. Είναι κάτι το οποίο μένει να απαντηθεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη δεν πρέπει να ακυρώσει την προσπάθεια που έγινε και σε αυτήν συμφώνησαν όλοι. Έτσι οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία να γίνει debate. Ανεξάρτητα αν θα το κάνει η ΕΡΤ ή όχι, νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει να γίνει, πρέπει να γίνει. Και να ακούσουν όλες οι απόψεις, αυτό είναι το σημαντικό, Νίκο. Η τηλεόραση Μπέστε έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή την άποψή της και την έχει θέσει και την τεχνογνωσία της, η οποία να το καταλάβουν αυτοί που βρίσκεται ότι έχει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην Πελοπόννησο και έχει και τις δυνατότητες να το κάνει αυτό το πράγμα και το ξέρουν και το αναγνωρίζουν όλοι. Πιστεύω ότι είμαστε μοναδικοί, όσο και να φαίνεται εγωιστικό αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε. Είχαν απαντήσει όλοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, θετικά όλοι, εκτός από τον κύριο Τατούλη, ο οποίος απαξίωσε μέχρι και να μας απαντήσει, αν θα συμμετάσχει ή όχι. Είχα πει και την άλλη φορά ότι είμαστε έτοιμοι να γίνει αυτό το debate, μέχρι που βγήκε η ανακοίνωση αυτή τη ΕΡΤ. Και όπως είπα και την άλλη φορά, ότι οφείλουμε να σεβαστούμε την δημόσια τηλεόραση και το θεσμικό της ρόλο και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτή η εξέλιξη δρομολογεί άλλες καταστάσεις. Δρομολογεί καταστάσεις να δούμε καταρχήν αυτό που είπε ο Κώστας, αν θα την κάνει, αν κεντρικά. Θα το κάνει το debate κεντρικά στο στούντιο το δικό της. Εμείς ξαναεξετάζουμε, ξαναπαναφέρουμε την πρότασή μας στο τραπέζι. Αν δεν κάνει debate η ΕΡΤ, θα το κάνουμε εμείς σαν best. Το debate εδώ των περιφερειακών. Αυτούς οι οποίοι έχουν απαντήσει. Αν θέλει να έρθει και ο κ. Στατούλης τελευταία ώρα, ευπρόσδεκτος είναι. Γιατί νομίζω ότι και ο κόσμος θα καταλάβει το τι γίνεται και το κυριότερο απ' όλα θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει γιατί κακά τα ψέματα. Ο ένας μιλάει μόνος του, ο άλλος μιλάει μόνος του σε ένα τακτό χρονικό διάστημα. Μια ισονομία χρόνου από όλους θα μπορέσει να καταλάβει κατά πόσον ποιος είναι ο πιο ικανός και τις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει και το τι λέει ο ένας και το τι λέει ο άλλος. Ποια είναι τα ψέματα και ποιες είναι οι αλήθειες. Από αυτό το χρόνο, από αυτό το λίγο χρόνο ο οποίος μπορεί να διατεθεί. Γιατί κακά τα ψέματα. Μέχρι και η εικόνα του σώματος που μερικές φορές δηλώνει ποιος είναι ο καθένας. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό, πάμε στο πολιτικό πλαίσιο και στο πολιτικό πλαίσιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις έχουμε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται σε δημοσκόπηση. Κοίταξε να δεις, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσανατολίζεται για δημοσκόπηση για τους υποψηφίους, δεν είναι. Για το βουλευτικό. Γιατί ακούγονται εδώ, μιλάμε, ο ένας είναι όλοι υποψήφιοι. Πώς θα είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πολλά ανετράπησαν, να το πούμε έτσι, από την τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης, που ουσιαστικά τι λέει, ότι στο ψηφοδέλτιο, για να πάρουμε την Μεσσηνία που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Από τις 7 θέσεις οι 3 ανήκουν σε γυναίκες. Και αν μιλήσουμε και για τη Νέα Δημοκρατία, βγάλε τις 3 για τις γυναίκες, βγάλε τη μία του Αντώνη του Σαμαρά, μένουν 3 θέσεις. Οι μνηστήρες για αυτές τις 3 θέσεις νομίζω ξεπερνάνε τους 10. Ωραία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προσανατολίζεται, οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να τρέξει και δημοσκόπηση. Και δημοσκόπηση προκειμένου να κάνει τις μετρήσεις της, να πάρει παραπάνω δεδομένα. Έτσι ώστε να υπάρχει και μία βάση για την τελική συγκρότηση του ψηφοδελτίου όλα αυτά, με δεδομένο ότι πλέον, όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές πάνε για Σεπτέμβρη, πάνε για το τέλος της τετραετίας, αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, δεν θα υπάρχει φινδιασμός, νομίζω ότι περάσαν και οι μέρες για να το κάνει τώρα ταυτόχρονα. Είναι οριακά για να. Αλλά όλες οι κινήσεις τέλος πάντων δείχνουν. Όλες οι κινήσεις δείχνουν μέχρι στιγμής ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε τετραπλές, πενταπλές κάλπες το Μάιο. Από εκεί και πέρα, αυτή η εξέλιξη αντιλαμβάνονται όλοι ότι δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη και από αυτό το δελτίο, ότι ο μόνος σίγουρος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Αντώνης Σαμαράς,
Εγώ θα βάλω και τις γυναίκες που λίγο πολύ αρχίζουν και σχηματοποιούνται όλες αυτές οι καταστάσεις. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο Νίκος, ότι πολλές κουβέντες γίνονται, όλοι σίγουροι είναι. Αυτό που φαίνεται ότι είναι σίγουρο. Θα ανοίξει όλη η γραφεία, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Άνθρωποι έχουν ανοίξει όλη η γραφεία. Αυτό που είναι σίγουρο λοιπόν είναι ότι κανείς δεν είναι σίγουρος. Έχει ανοίξει πολιτικό γραφείο. Καλό, ο κύριος Σωμάνης το είχε. Έχει ανοίξει ο κύριος Μαντάς. Έχει ανοίξει. Είχε ο κύριος Λαμπρόπουλος. Το είχε, ναι. Βέβαια. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο κύριος Σωμάνης, ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Παναγόπουλος, ο κύριος Χαλβατσιώτης. Ποιος θα είναι τελικά. Ο κύριος Αναστασόπουλος δεν ξέρω αν έχει ανοίξει, γιατί ακούγεται και το όνομα του. Πάντου σε περιόδες είναι παντού. Ναι, είναι σε περιοδίες είναι. Παντού. Παντού. Περιοδίες παντού βρίσκεται. Εντάξει, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και πολλά πολλά ονόματα. Και πολλά πολλά ονόματα. Ο κύριος Σαμπαζιώτης έχει ακόμα γραφείο. Ξέχασα τον κύριο Σαμπαζιώτη. Ο οποίος ήταν προεδρευτής. Ήταν προεδρευτής, ο οποίος ήταν σε πολύ καλή θέση στις προηγούμενες εκλογές. Μην τρελαθούμε. Αν έχει βγάλει παραπάνω μια Δημοκρατία, θα έχει βγει. Ναι, βέβαια. Μένει λοιπόν να ξεκαθαρίσει με αυτήν την κίνηση. Προφανώς αυτή η κίνηση θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στον εξωτερικό. Νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα. Να, αυτό είναι το γεγονός. Λοιπόν, πάμε λίγο στην αυτοδιοίκηση. Και στην αυτοδιοίκηση μιλάμε για το συνδυασμό της Γεώργιας Γεωργακόπουλου στην Ιχαλία. Στην Ιχαλία, η οποία εδώ και το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον και μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν και εκεί με τον Δήμαρχο, έχουν υπάρξει. Εκεί αν έχουν υπάρξει νέα δεδομένα, ενισχύεται κι άλλο το ψηφοδέλτιο της κ. Γεωργακοπούλου, πέρα από την προσθήκη που είχαμε του κ. Δημητρακόπουλου, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα υποψήφιος δήμαρχος και ακολούθησε ενισχύοντας την προσπάθεια της κ. Γεωργακοπούλου, το συνδυασμό της Δημοτικής Ένωσης Ιχαλίας. Έχουμε δύο δυνατές προσχωρήσεις. Μιλάμε για έναν ενεργή αντιδήμαρχο και έναν πρώην αντιδήμαρχο. Μιλάμε για τους κύριους Θανάση Κόλια και Γιώργο Μακρινιώτη, οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν έτσι, αυτή την αυτοδιοικητική πρωτοβουλία και προσπάθεια και οι οποίοι δεν ήταν με την κυρία Γεωργακοπούλου την προηγούμενη. Με τον κύριο Σταθόπουλο. Ήταν με τον κύριο Σταθόπουλο και αυτό δείχνει ότι. Που από ό,τι φαίνεται θα ξανακατέβει ο κύριο Σταθόπουλο. Ναι, ναι, τέλειωσε το πράγμα. Επίσης αυτό δίνει και μια εντός εισαγωγικών απάντηση σε διάφορα που ακούγονταν εκεί ότι θα πάει ο συνδυασμός εκεί, θα πάει ο συνδυασμός εδώ. Φαίνεται ότι ο συνδυασμός έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια πλέον. Δεν υπάρχει συγκροτημένα να πάει ο συνδυασμός στον Α, στο Β ή στο Γ. Έτσι, και το γεγονός ότι εγώ στέκομαι στα δύο αυτά έμπειρα στελέχη, έρχονται να ενισχύσουν τους υπόλοιπους επίσης έμπειρους αυτοδιοικητικούς εκεί μαζί με την κυρία Γεώργια και την κυρία Κοπούλου, νομίζω ότι δημιουργείται ένας πολύ δυνατός πόλος σε επίπεδο Ιχαλίας. Και φυσικά μένει να δούμε και την συνέχεια, έτσι. Όλα αυτά με δεδομένο ότι σε λίγες ημέρες υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Συγκεκριμένες απαντήσεις, μια και την Κυριακή κλειδώνουν και επίσημα οι συνδυασμοί. Νίκο, ένα σχόλιο για το κομμάτι της Ιχαλίας. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Η κυρία Γεωργακόπουλου έχει πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Συγκεντρώνει πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους δίπλα της και νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Και πάμε λίγο και στην τριφυλία. Γιατί έχουμε και εδώ ανακατατάξεις και έχουμε και εδώ και αλλαγή ισορροπιών, εγώ θα σου πω. Αλλαγή ισορροπιών. Εδώ κάποιοι στην αρχή έβλεπαν την υποψηφιότητα της Χαϊδόσης Παναγιωτοπούλου και με επιφυλακτικότητα σου λέει φρέσκο άτομο και τι ήρθε να κάνει και όλα αυτά. Εδώ φαίνεται ότι σταδιακά στο πλευρό της Χαϊδόσης Παναγιωτοπούλου. Τύπησαν για σαν γυναίκα σε πληροφορία. Λοιπόν, εκεί. Εντάξει. Εκεί, επειδή είναι γυναίκα. Δεν έχω την εικόνα αυτή εγώ, αλλά για να το λες εσύ. Εδώ έρχονται να προσθεθούν και εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι και αυτό έχει την δική του σημασία. Και μάλιστα συμπορεύεται μαζί με την Χάρη Παναγιωτοπούλου ο Γιάννης Ανδρακτάς, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος. Ήταν με τον Τάκη τον Κατσίβαλα. Είναι από τους Γαργαλιάνους που και αυτό νομίζω παίζει ρόλο. Από αλλά αξιόλου, το κυρίαρχο, εγώ θα σου πω ότι ο Γιάννης Ανδρακτάς ήταν από αυτούς που είχαν μετρηθεί προεκλογικά και είχε ακουστεί το όνομά του και για δήμαρχο. Και αυτό θα πρέπει να το μετρήσουμε και να το προσμετρήσουμε σε όλη αυτή την κίνηση η οποία εκεί εξελίσσεται. Νομίζω ότι και ο τρόπος με τον οποίο μπήκε ο κ. Ανδρακτάς και συμπορεύεται με την κυρία Παναγιωτοπούλου, αλλά και η δήλωση που είπε να αφήσουμε τα ψευτοδιλήμματα, καρφώνοντας τους άλλους επικεφαλείς παρατάξεων και να προχωρήσουμε μπροστά για να κάνουμε τον τόπο πρωταγωνιστή, δίνει το στίγμα των προθέσεων και δείχνει ότι αυτή η κίνηση η οποία γίνεται και η οποία από κάποιους δεν. Σου λέει τι κάνουν αυτοί, καλπάζει μέσα στην κοινωνία και νομίζω ότι αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και με μεγαλύτερη προσοχή. Ναι, νομίζω η τριφυλία μας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πάρω τη λέξη του Κώστα που λέει καλπάζει μέσα στην κοινωνία για να την βεβαιώσω κι εγώ με τις πληροφορίες που έχω και να δώσω ότι η κοινωνία πλέον. Όπως τη λιδόρισαν στην αρχή, ήταν και γυναίκα και τι θέλει να κάνει στην τριφυλία. Τώρα είναι μια γυναίκα απέναντι σε όλους τους άντρες και τέτοια.
και δείχνει και τον τρόπο αυτόν που πολιτεύεται αυτή η κοπέλα, η οποία πραγματικά τη αξίζει συγχαρητήρια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι συγχαρητήρια γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκια άποψη, φρέσκια αντίληψη στα πράγματα. Και κάποιο, και αυτό που είπε ο κ. Σταδραχτάς στη δήλωσή του σηματοδοτεί πολλά αυτό το υπονοούμενο το οποίο άφησε. Ο κ. Σταδραχτάς δεν είναι τυχαίος. Δεν χωρίζει την αυτοδιοίκηση. Θυμόμαστε για τις παρεμβάσεις και για το κομμάτι που είχε να κάνει με το αλλιευτικό. Το αλλιευτικό και με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν να βγει. Ειδικά ένα από του ανθρώπου. Και σου ξαναλέω, όταν ένα άνθρωπο μετριέται σε μια διαδικασία ακόμα και για να τεθεί επικεφαλής. Έκανε πίσω για το νέο, για το άφθαρτο, αυτό που εκφράζει η κυρία Παναγιωτοπούλου, αυτό που δεν έχει πάει η κυρία Παναγιωτοπούλου πίσω, δηλαδή τα ίδια και τα ίδια, τετριμένα και τέτοια πράγματα, ή για κάποιους άλλους οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια τώρα και αυτά πράγματα. Συγκροτημένα πράγματα, σοβαρά και το κυριότερο απ' όλα με μεγάλη μετριοφροσύνη, όπως πολιτεύεται η κυρία Παναγιωτοπούλου, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Εμένα η άποψή μου είναι ότι είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Εμένα η άποψή μου αυτή είναι, με τα μηνύματα που παίρνω από εκεί, τώρα από εκεί και πέρα. Εκεί πραγματικά θα γίνει σφαγή. Ναι. Πραγματικά θα γίνει σφαγή, δηλαδή, ποιοι θα μπουν στο δεύτερο γύρο. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αποδυναμώνεται συνεχώς ο κύριος Κατσίβαλας και με αυτό που έγινε και με τον κύριο Τσίκανο που κατέβηκε μόνο του. Του παίρνει ένα πολύ μεγάλο ένα κομμάτι από την τέτοια, αλλά και τον κύριο Αδρινόπουλο που συνεχίζει να κατεβαίνει εκεί πέρα, του παίρνει ένα κομμάτι από την Τριφυλία. Είναι οι σύμβουλοι που έχουν φύγει από εδώ και από εκεί, οι υπόλοιποι, έτσι. Και όλοι μαζί αυτοί, κακά τα ψέματα, εγώ για να πω και το διαφορετικό, στο δεύτερο γύρο, επειδή έχουν κυκλοφορήσει αυτά τα πράγματα, τις πλέον περισσότερες θετικές απόψεις τις κερδίζει η κυρία Χαϊδού Παναγιωτοπούλου. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα διαμορφωθούν όμως. Καταλάβατε, γιατί εκεί, για να καταλάβετε αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος τελικά. Θέλει κάτι καινούργιο, ρε παιδί. Ναι, γι' αυτό και να δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι την Κυριακή, Νίκο. Και συγκλώνησε και συγκίνησε και πολύ με αυτά που είπε η κυρία Παναγιωτοπούλου, τα οποία έχουν μείνει, τα έχει πει εδώ και τόσο καιρό. Τα οποία έχει μείνει, το ότι μένει εκεί, θέλει να μείνει εκεί, να δουλέψει εκεί. Τα δυο της παιδιά να μείνει εκεί και να μην φύγουν και τα παιδιά της από τον τόπο της. Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα αυτό πράγμα για όλους μας. Πάντως, Κυριακή κοντή γιορτή. Εκεί θα κρυθούν όλα και να δούμε ποιοι συνδυασμοί θα προχωρήσουν. Γιατί υπάρχουν ακόμα κενά συνδυασμού. Δεν έχουμε δει όλου να παρουσιάζουν ψηφοδέλτιο ή οτιδήποτε. Και ακόμα υπάρχουν κενά. Υπάρχουν συνδυασμοί που να δούμε πού θα κλειδώσουν. Ακόμα και το πόσου υποψηφίου θα έχει ο κάθε συνδυασμό, εγώ θα σου πω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Ακόμα και ένα πάνω, ένα κάτω, δεν είναι τόσο τυχαίο. Οι 20, 30 ή 40 σταυροί που μπορεί να φέρει κάποιο. Μπορεί να κρίνουν αποτέλεσμα. Βέβαια, βέβαια. Και το είπαμε και το έχουμε ξαναπεί. Ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερα εδώ στην Καλαμάτα που είναι και πολύ ίση. Είναι πολύ μέχρι τώρα. Να δούμε την Κυριακή. Εγώ την Κυριακή πληροφορία που έχω πάρει να σου πω και από την πλευρά του κ. Αλεξανδρόπουλου που πήρα κάτι μηνύματα ότι ήδη έχει συμπληρώσει τον αυτό και θα καταθέσει σίγουρα. Το όριο του 41. Το όριο του 41 είναι εξασφαλισμένο για κάποιου οι οποίοι λέγανε ότι έτσι και έτσι και με αξιόλογου ανθρώπου ο κ. Αλεξανδρόπουλο και προχωράει ακάθεκτο στο να καταθέσει το ψηφοδέλτιο. Και η άλλη είδηση είναι ότι η κυρία Οικονομάκου διοργανώνει μια μεγάλη συγκέντρωση στο πνευματικό κέντρο τη Δευτέρα να παρουσιάσει. Νομίζω και το πρόγραμμά της και το συνδυασμό της ολοκληρωμένο αυτό που θα καταθέσει μέχρι την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ πέρα να δούμε ποιοι θα μείνουν στο τέλος. Γιατί και εμείς είχαμε προτείνει ένα debate, είχαν δεχτεί όλοι να δούμε ποιοι θα είναι για να δούμε τι θα. Μόλις καθοριστεί ακριβώς το ποιοι θα είναι οι συνδυασμοί, θα προχωρήσει και αυτή τη διαδικασία. Τώρα στους υπόλοιπους Δήμους νομίζω λίγο πολύ και εκεί η εικόνα γνωστή είναι. Δεν έχουν υπάρξει μεγάλες μεταβολές. Ερωτηματικό στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πρωτοδικείο που λέμε με τους συνδυασμούς είναι για παράδειγμα η Χαλία. Εκεί μένει να δούμε το πώς τελικά θα κατεβούν, έτσι. Και στην αρχή ήταν. Ήταν 7. Τους είχαμε κάνει και εκπομπή εδώ πέρα όλους. Εφτά και ο Σταθόπουλος 8 που δεν ήταν. Ο Σταθόπουλος 8 που δεν είχε έρθει. Τώρα από εκεί πέρα πόσοι θα φτάσουν στο τέλος. Λοιπόν, θα χωράμε σε ένα τραπεζάκι. Σε λίγο αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ίσως να πούμε ότι θα υπάρξει εκπομπή για τις περιφερειακές εκλογές με προσκεκλημένους εκπροσώπους των συνδυασμών. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε από τον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ.